σημερινό make-up look είναι ένα όμορφο, θηλυκό και κομψό cut eye look σε αποχρώσεις του μπλε. Είναι ένα look που είναι πάντα διαχρονικό και κολακευτικό για κάθε γυναίκα. Είναι ωραίο και ενδιαφέρον που δεν είναι μαύρο και το κάνει πολύ πιο σύγχρονο που είναι μπλε. Είναι ένα πολύ κλασικό look, πολύ γοητευτικό και πάντα φινετσάτο. Έχω αφήσει την επιδερμίδα εντελώς ουδέτερη σε πολύ nude τόνους, οπότε αυτό το κάνει και λίγο πιο ευγενικό και πιο φορέσιμο. Και αυτό είναι το ωραίο του και το ενδιαφέρον. Ελπίζω να σας αρέσει και θα τα πούμε στο τέλος. Έχω καθαρίσει και έχω ενυδατώσει την επιδερμίδα μου και θα ξεκινήσω με τη βάση μου. Θα χρησιμοποιήσω 3 προϊόντα μαζί για να φτιάξω τη βάση μου και για να πετύχω την υφή που θέλω, αλλά και τον χρωματικό τόνο. Θα πάρω λίγη Strobe Cream της MAC. Για foundation θα πάρω το Tolerian Tan της La Roche-Posay, το 02, το Soft Beige, που είναι ενυδατικό και έχει και υαλουρονικό οξύ μέσα. Αλλά επειδή είναι αρκετά σκούρο για τη δική μου επιδερμίδα, θα χρησιμοποιήσω και λίγες σταγόνες από το Cover FX και όλο αυτό μαζί θα το ανακατέψω για να πετύχω τη βάση μου. Θα ξεκινήσω από το κέντρο και με το Sculpting Foundation Brush της Smashbox θα το απλώσω. Είναι ωραίο αυτό το πινέλο, απαλό και απλώνει ωραία το make-up. Για concealer θα χρησιμοποιήσω το Bye Bye Under Eye της IT Cosmetics. Αυτό είναι αρκετά καλυπτικό, έως και πολύ, οπότε δεν θα βάλω corrector από κάτω. Θα μπορούσα δηλαδή, όχι ότι δεν χρειάζεται. Απλώς δεν θέλω να βάλω πολλά γιατί αυτό είναι αρκετά βαρύ, οπότε θα το αποφύγω. Είναι πολύ ωραίο concealer και αδιάβροχο. Θα αφήσω τη βάση μου να σταθεί και θα κάνω τα μάτια μου. Θα πάρω το Primer Potion της Urban Decay, γιατί θέλω να σιγουρευτώ ότι δεν θα μεταφερθεί η σκιά από εκεί που θα τη βάλω. Θα πάρω μια σκιά της Chanel, την Apparition, η οποία έχει ένα πολύ σκούρο, βαθύ μπλε χρώμα, πολύ ωραίο. Και με το πινελάκι μου του Body Shop αυτό που θα κάνω είναι να βάλω λίγο εδώ και θα το δουλέψω από το χέρι μου αντί να το παίρνω κατευθείαν από τη σκιά. Και θα ξεκινήσω να δίνω το βασικό σχήμα. Θα κάνω πρώτα τις βασικές κινήσεις και τώρα θα πάρω αυτό το πινελάκι που είναι κυρτό της Laura Mercier για να κάνω τα πιο λεπτά σημεία. Και έχοντας τελειώσει με τη βασική τοποθέτηση, θα αρχίσω να υπολογίζω πού θέλω να πάει το φλικ. Θέλω εδώ και εδώ. Και θα προσπαθήσω να τα ενώσω. Η λέξη κλειδί είναι το θα προσπαθήσω να τα λέμε αυτά. Εντάξει, πάντα ξέρεις, ξεκινώντας να κάνεις cut eye, ότι υπάρχουν πολλές πιθανότητες να με μοιάζουν. Αλλά εντάξει, ξεκινάς έτσι με μια πιο μεγάλη ευελιξία ως προς το αποτέλεσμα, γνωρίζοντας ότι μπορεί να υπάρχει αυτή η διαφορά. Αν είναι όμως κάτι που μπορεί να διορθωθεί με τη μάσκαρα, όλα είναι ok. Το μυστικό είναι να ξεκινάς με πολύ μικρές κινήσεις στη βάση και μετά να χτίζεις το έξω. Τώρα εμένα δεν με βοηθάει και η σκιά που διάλεξα, παρόλο που το χρώμα της το αγαπώ πολύ, αλλά δυστυχώς η ποιότητα είναι κακή. Γιατί ή την είχα αφήσει ανοιχτή ή πέρασε ο χρόνος της. Και απ' την άλλη και με το πρώτο μου πινελάκι κάνω το τελείωμα. Θα πάρω από πάνω λίγο από το contrast της MAC, μια ωραία σκιά έτσι λίγο σάτιν μπλε μοβ, πολύ σκούρα και πάρα πολύ ωραία. Και θα περάσω με το ίδιο μου το πινελάκι λίγο από πάνω
σε όλη την επιφάνεια. Και με αυτόν τον τρόπο μπορώ να κάνω και κάποιες διορθώσεις αν χρειάζεται. Δεν θα το προσπαθήσω άλλο γιατί ξαφνικά μπορεί να βγεις πιο Amy Winehouse, που δεν είναι άσχημο, αλλά άμα δεν θες, δεν είναι ωραίο. Οπότε θα πάρω τον bronzer μου του Body Shop το 01 και με την άλλη μεριά του ίδιου μου πινέλου προσπαθήσω έτσι λίγο να ενώσω. Και από εδώ. Και από κάτω. Λίγο. Και θα βάλω και εδώ. Θα το γεμίσω τελικά. Το χρώμα του έτσι έχει μια φυσική σκιά που μοιάζει με την φυσική σκιά των ματιών μου. Οπότε με βοηθάει. Πριν βάλω μάσκαρα και τα λοιπά, θα τελειώσω την επιδερμίδα μου. Θα πάρω το 122 της Makeup Forever. Θα βάλω λίγο bronzer. Λίγο, κυρίως για να τα οδέσω με τη σκιά. Και θα πάρω και λίγη από την Phantasm, πάλι την Illusion d'Ombre, της Chanel, η οποία είναι άσπρη. Αυτή, παρόλο που την έχω πολύ περισσότερο χρόνο, δεν έχει χαλάσει. Μου κάνει εντύπωση. Με το ίδιο μου πινέλο, λοιπόν, θα βάλω λίγη εδώ. Ανακατεύεται ούτως ή άλλως και με το μπλε, δεν με πειράζει όμως. Μ' αρέσει να παίρνει και μία λίγο πιο μπλε χρειά. Relevé Eyelash Curler. Lancôme Hypnose Drama, μαύρη. Και από κάτω. Το medium brown, το brow wiz της Anastasia. Λίγο μόνο εδώ. Βγάζω το foundation από τα χείλη μου με την Night Hour Cream της Elizabeth Arden. Και μέχρι να απορροφηθεί λίγο γιατί την άφησα, θα πάρω το W12 της L'Oréal, αυτό, το ρουζ, και με το ίδιο μου πινέλο θα βάλω λίγο εδώ. Θέλω να είναι ουδέτερο στην ουσία. Είναι ένα καθαρό nude. Αλλά δίνει κάτι. Ήρθε η ώρα για τα χείλη μου. Θα πάρω τις Rimmel το 040, το Natural. Είναι ωραίο και φυσικό αυτό το μολύβι. Και για κραγιόν θα πάρω το 54 της Rimmel, της Kate Moss, τη σειρά. Είναι αυτό το ροδακινή rose nude. Θα δώσει μια λίγο πιο 60s νότα. Και για το τελείωμα, NC15 NW20 Chromagraphic της MAC. Τώρα δεν έχει την καθαρή του την απόχρωση, έχουν ανακατευτεί τα χρώματα όλα μαζί, δεν με χαλάει, μ' αρέσει. Και θα τονίσω λίγο ακόμα εδώ. Θα πάρω και λίγη από τη σκιά, τη λευκή. Όση έχει περισσέψει εδώ στο χέρι μου. Έτσι, και θα βάλω λίγη για το εφέ. Αυτό είναι το make-up look. Ένα όμορφο, δυναμικό cut eye. Πολύ θηλυκό, πολύ κομψό, διαχρονικό και πάντα σύγχρονο. Είναι ήσυχο και γοητευτικό. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να πήρατε κι εσείς κάποιες ιδέες, να κάνετε κάτι αντίστοιχο με τα δικά σας προϊόντα και τις αποχρώσεις που ταιριάζουν στη δική σας επιδερμίδα.
Θα χαρώ πολύ να σας δώσω το επόμενο βιντεάκι μου. Μέχρι τότε, bye. Με την 8 Hour Cream της... Δεν ανοίγει. Ότι. Πού είναι το καπάκι. Έκανα το περίγραμμα. Στο Θεό το έφτασα. Και συνεχίζω. Δεν ντρέπομαι.